Σήμερα συναντήθηκαμε εδώ πέρα στο επαρχείο με τους φορείς της Καρπάθου. Όπως πριν τρεις μέρες είχα μια αντίστοιχη συνάντηση ενημερωτική στον Πειραιά με τα παραγεγικά σωματεία της Καρπάθου, της Κάζου και της Ολύμπου σχετικά με την συνάντηση η οποία έγινε την περασμένη Τετάρτη στο Υπουργείο με την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και υπηρεσιακών παραγόντων. Η συζήτηση εδώ πέρα έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ενημέρωσα τους παριστάμενους επαγγελματικούς φορείς της Καρπάθου σχετικά με τις προτάσεις οι οποίες έγιναν από τον Υπουργό και αφορά την συνέχιση της παράδεσης της ανάδοσης εκτέλεσης έργου στην εταιρεία ΝΕΚ μέσω του Πρέβερης για το δρομολόγιο Express μέχρι να τελεσιοδικήσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Και το δεύτερο σκέλος αφορά την αυστηρή επιτήρηση της ακριβούς εκτέλεσης των δρομολογίων από την εταιρεία Αγούδημος, επειδή υπάρχουν αυτές οι συνεχείς καθυστερήσεις, ματαιώσεις και ό,τι αρνητικό υπάρχει για την εξυπηρέτηση της επαρχίας μας μέσω Κρήτης, με τα πλοία τα συγκεκριμένα της εταιρείας Αγούδημος. Βέβαια, η κατάσταση αυτή θα επανεξεταστεί τον ερχόμενο μήνα, σε ένα μήνα από τώρα. Θα έχουμε μια νέα συνάντηση, όπως ο ίδιος ο Υπουργός μας ανέφερε, και εκεί θα δούμε πλέον τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, να γίνει μια επανεκτίμηση της κατάστασης και να ανάλογα να πράξουμε. Ένας επιπλέον λόγος, ο οποίος κατατέθηκε στη συνάντηση αυτή, της ελλιπούς εξυπηρέτησης, ήταν και η ανεπαρκή σύνδεση του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα με τη Ρόδο. Πολλά οχήματα, κυρίως νταλίκες, τα οποία είναι για να φύγουν να πάνε στο νησί, στο Σμαραγδόνιο νησί και αντίστροφα από τη Ρόδο προς την Μεγαλόνησο, δεν γίνονται επειδή δεν εκτελούνται τα δρομολόγια του συγκεκριμένα. Και πολλές φορές οι νταλίκες διοχετεύονται στον Πειραιά με άλλα πλοία και από εκεί από τον Πειραιά στη Ρόδο με πλοία άλλων εταιριών και αντίστροφα. Όλη αυτή η ταλαιπωρία και η οικονομική ταλαιπωρία νομίζω ότι έχει βλάψει και τις, εκτός από τα νησιά τα δικά μας, έχει βλάψει και την τοπική οικονομία της Ρόδου και κατ' επέκταση και την οικονομία της Κρήτης.